Πάλι τα ίδια ρε κολόπεδο! Θα την πεθάνεις τη γιαγιά σου και το καταλαβαίνεις. Αν δεν θα σε πιάσω γάμο της σκληρής Καζαμπλάνκας μου. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Άρα η σκλήρυνση της Καζαμπλάνκας του πατέρα σας σας έφερε στην ιατρική. Όχι, νόμιζε ότι είχε σκλήρυνση κατά πλάκας. Η αναπνευστική ανεπάρκεια της γιαγιάς σας. Εδώ Αθήνα. Ούτε. Το τρίτο πρόγραμμα μεταδίδεται από... Οι σπηράτομους περιμένουν κάτω στο χειρουργείο. Μπορείτε να μου απαντήσετε τι σας έφερε τελικά στην επιστήμη μας. Αυτό το να... Να μπορείς με μια σου κίνηση να σώζεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Η απόλυτη εξουσία δηλαδή. Πώς? Λέω, γιατί περιμένατε 5 ολόκληρα χρόνια άνεργος για να έρθετε ειδικό σε μένα να κάνετε την ειδικότητά σας στη σωτηρία της ζωής των ανθρώπων. Γιατί ρώτησα και έμαθα, κύριε καθηγητά. Μάθετε καλά πράγματα για μένα. Από ποιον? Όλους. Δεντρινό, Κοντζαμάνι, Πολυχρόνη, Μουρίκι. Εκεί να πάτε, κύριε. Στον κύριο Μουρίκι για την ειδικότητά σας. Στην Αλφα Ορθοπαιδική. Γιατί εδώ στην Βήτα? Φεσταμένη. Θες να τα ακούσεις και εσύ πρωί τώρα δώρα. Πώς θα δουλέψω χωρίς το πρωινή μου δώσεις, κύριε Διευθυντά? Δηλαδή, πτυχίο Λίαν Καλός. Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, υπηρεσία υπαίθρου. Ποινικά μητρώα, ιατρόσημα, μηχανόσημα, μεγαρόσημα, μέχρι και τέλη λεμβούχων που μου ζητήσατε. Σταδιοδρομία στο ελληνικό δημόσιο επιλέξατε, αγαπητέ. Ναι, και τι μου λέει τώρα το ελληνικό δημόσιο? Ότι 12 χρόνια σχολείο, 6 ιατρική Αθήνας, 2 αγροτικό, 26 μήνες γιατρός στο ΑΤΑΦ, φλόχη, 5 χρόνια αναμονή για την κλινική σας, όλα στο βρόντο. Ποιο βρόντο, κύριε? Δεν ακούτε? Στην Αλφα Ορθοπαιδική την ειδικότητά σας. Στον κύριο που μόλις αναφέρατε. Αφού γνωρίζεστε κιόλας. Ποιος γνωρίζετε, κύριε Θεοτόκη? Κανένα μου ρίγεται, γνωρίζω, ψέματα σας είπα. Μήπως καθώς ερχόσουν, συνάδελφε, συνάντησες κάτω τον Πάμπου? Ποιον? Έναν, δεν ξέρω το όνομά του. Κολοκάσης, επιμελητής, ένας κοντός. Μαύρος, τραβοκάνης και Κύπριος. Αυτόν. Επιμένεις ακόμα ότι μόνο η Κερκυραία είμαι θεαφυλής? Εδώ και το ξύπνο που λέει ο Κεφαλονίτης. Αυτός ο συνάδελφός σας, ο Κολοκάσης, δεν σας συμβούλεψε να μου πείτε και τα υπόλοιπα ώστε να με εντυπωσιάσετε? Ότι λατρεύετε τα γαλλικά, τη μουσική, κλασική, το τένις. Σας ακούω. Τα λατρεύετε? Τα συχαίνομαι. Μάλιστα. Bienvenue, λοιπόν, à la Toussaint, monsieur Spiratos. Καλώς ορίσατε τους Αγίους Πάντες. Ηματιωθήκη στο υπόγειο γάμα και ξεκινήστε με το 107. Σήμερα. Χτες. Ιατρική Αθήνας, λέμε, κύριε. Αθήνας. Και δεν σας είπανε τίποτα για τον Γιώργη τον Μαμανέα? Τον Πολ τον Άκο. Τον Γιάννη τον Τριτσιμπίδα. Τι είναι αυτοί, καθηγητές? Καθηγητές. Τα μόνα γραφεία που δίνουν μερτικό. Αυτή είναι. Τι κοιτάς? Μερτικό, ποσοστό, όπως το λένε. Φανεδρίνο το φέρετρο. Καπλαμάς. Τα έχει λουλούδια. Λαμπάδες. Χοροδία. Δεσπότη. Τι, κουτσί στραβεί όλη μια κηδεία. Ωραία, τώρα εγώ πλούζα πού θα βρω? Η ματιοθήκη μου είπανε παντού κλειστά είναι εδώ. Κλειστά. Αν σε ενδιαφέρει συνεργασία είναι πολύ απλό. Χτυπάς από βραδύ σε ένα τηλεφωνάκι εδώ στο Λάζαρο στο 101 και μου λες ονοματάκι και νούμερο θαλάμου του Μαραίου Σπάσκοτα. Τίποτα άλλο. Αυτού μου τον κόβεις ότι δεν τη βγάζει τη νύχτα. Τα υπόλοιπα είναι δικιά μου δουλειά. Και το παπαελικόπτερο.
Ιατρικό, συνεργασία, πώς το λένε. Ποιο? Λάρτσουλα. Μόνο σμόλ. Και στεγνώνω. Καπώς είσαι. Καλιάρι Ουντινέζε. Αίματος έκανε. Χι. Κούρα. Άσο. Κούρισε. Κύριος. Γιατί ρε φίλε. Σκάλες, κάνουν καλό στην υγεία. Τι χρώματα. Λελάκι απόψε. Μην το κουράζουμε άλλο. Αρθείς. Ναι, εντάξει ρε μωρό μου, εντάξει ρε λελάκι μου να είμαι. Λοιπόν, σε περιμένουμε, τέλος. Τι χάσαμε, ντόκτορ? Τίποτα, το 107. Όπα, νευρικός. Μοσχολέας Ιορδάνης, Τζόρνταν. Σπυράτος Γιώργος. Κεφαλονιά, ε. Δεν βαριέσαι, καλά είναι. Επιμελητής. Δικαιβούμενος. Και δικαιβόμενος και δουλειά έχεις, πιναλόγκα. Το 107 ψάχνω, κύριε, ποιες πιναλόγκα. Μας έχει πάρει τα αυτιά 10 μήνες από μέσα. Με το καταγγείλει και αυτό στις εφημερίδες. Σιγά που δεν το καταγγείλω. Πάρε το χαμπάρι, κύριε. Θα σταματήσει να είναι πορνείο εδώ μέσα. Θα γίνει νοσοκομείο. Έτσι πιο πολύ το νοσοκομείο από το πορνείο. Ανώνα, έτσι πείτε. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Την αλόγκα μας προσέχει όμως ο κύριος Κολοκάσης. Α, ωραία. Ευκαιρία να του πω και κάτι που θέλω αυτού του κυρίου Κολοκάση. Κάσε, συνάδελφε. Στέκεσαι και θωρείς αυλάκας. Ηρεμήστε, μαντά. Δεν είναι του αδερφού σας το πόδι, αλλονού είναι. Εγώ τελικά γιατρέ που ανήκω, σε παρακαλώ. Στην Άρφαλθ παιδική, στη Βίτα, στο Σοριλά, στο ακτινολογικό, πού? Τον Θεοτόκιν, σα λέει, να ρωτήσει. Το Μουρίκιν, όχι εμένα. Το Μουρίκιν ρώτησα. Αλλά με το που άκουσε πως ο κύριος από εδώ έχει ογά, μου είπε πάνε τον δίπλα, στο Θεοτόκι, στη Βίτα. Ελέγχεστε, τι φωνάζει. Φωνάζω γιατί πρώτον είσαστε τίγκα. Και δεύτερον, δεν γίνεται να με τρέχετε εμένα όλοι. Μέχρι και ο Λάζαρος από κάτω να του πάω τα ακροτηριασμένα από τα χειρουργία. Αράχτε κι εσείς, μαντάμ. Είπαμε, δεν είναι το αδερφό σας το πόδι. Να! Πες του συνάδελφου ότι έρχεσαι από τον καθηγητή Μουρίκη, αλλιώς δεν θα σε δεχτεί για ειδικότητα με τίποτα. Τρομερή εξυπνάδα. Στρατό, ενέκαμες. Καψώνεις το νέο ενέκαμα. Καλή σας μέρα, κύριε Διευθυντά. Τώρα, απόψε σε εφημερία. Ναι, αλλά από το σπίτι. Τσάμπα, κοιτάς, δεν σε παίρνει. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Και οι δύσκολοι κάνουν εφημερία από το σπίτι τους. Μη βιάζεσαι, ένα-ένα. Πρώτον, γιατί μου την ελέγχει από το Θεοτόκιν. Ενέ πέρασε το τεστ, δεν δεχτήκε εσύ στην κλινική μας. Τι, α πω και ευχαριστώ. Άρθρο πρώτο, λοιπόν. Η συναδελφικότητα, συνάδελφε, εδώ στους Άγιους Πάντες τη δείχνουμε με πράξη, όχι με λόγια, συμφωνίες. Απολύτως. Πού είσαι, ρε? Α, συγγνώμη, όχι, δεν είμαι ο κύριος Παππός. Ειδικευόμενος. Έμεινα για να βοηθήσω τον κύριο Κολοκάση σε κάτι έκτακτο που του συνέβη. Μα δεν μπορεί να είναι το δικό μου όνομα γραμμένο στην εφημερία, δεν είμαι εγώ εφημερεύων. Πού να κατέβω? Αμέλεως. Υπάρχει και μια σειρά. Ποια σειρά, κύριε μου? Αφηνιασμένο γαϊδούρι σας λέω τον Δάκο, δεν καταλαβαίνετε. Ας μην πήγαινε κοντά ο άντρας, όμα ήταν αφηνιασμένο. Μα το ποτίσι πήγε καλέ. Και του έριξε δαγκονιά που του κόψε ολόκληρο κομμάτι. Αφηνίασε. Ο άντρας. Τι είπατε, κύριε? Ω, λέω, πάλι καλά που του έριξε μόνο δαγκονιά. Τι νούμεράκι έχετε? Το 34. Καλά. Παρντών. Εγώ έχω το 9 και μου πάνε σε 2 ώρες. Το 34, καλά κρασιά. Για παρντών λίγο. Ευαγγελισμός, εφημερεύει. Σοβαρό νοσοκομείο, όχι.
Από εδώ. Έλα, κύριε Παντουβάκη μου, τίποτα δεν έχεις. Σας είχαμε και για παλικάρια. Έλα, ξύπνα, κυρία Σίλκα μου, φέρ' το. Να κοίτα, μα Μπαστούνι. Σας ακούμε. Εμμορραγή. Καρέ της δάμας. Ρε, δεν μου έχει ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Ούτε εμένα, καρέ της δάμας. 100.000 λαλώσουμε μέσα. Ναι, κι εγώ να λώσω ότι αυτή δεν έχω ξαναράψει. Πώς του το κόψα. Του το εδάκασαν πάνω στο πάθος. Τροχαίο, ρε, σου λέω. Τροχαίο. Piece of cake, George. Μόνο το ανθρώπινο δάκαμα φοβόμαστε, τίποτα άλλο. Το ρέφερι που τον εδάκασε πέρσι εκείνο τον μπακ του Παναρκαδικού, okay. Αυτό σε μολύνθηκε. Άμα μου λαλείς όμως τροχαίο, το πικί και το έραψες. Σύμπλη. Γιατρός είσαι. Τι πάει να πει ειδικευόμενος. 100.000 εσένα είναι, ξέρω, εμένα όμως πέφτουν μου πολλά. Της την έδωσα της μανούλας μου κάτω στη Λεμεσό και πήγε και σήκωσε όλο το Woolworth με γραμμάτια. Φακελάκι εγώ εμπέρνω. Τι να τη στείλω, το μισθό του επιμελητού. Μ' αφήνεις τουλάχιστον να ρεφάρω. Αναισθησιολόγος τώρα. Μα μου είπε ότι η τοπική είναι αρκετή. Τώρα είπα. Έρχεται, κοντά μένει. Τι κάνετε εκεί, κύριε? Απεντόμως ημιοκτονία Βελέτζας. Παίρνα έξω, σε παρακαλώ. Έλα μου. Παίρνα έξω. Με κουβάλεις τέτοια ώρα, Διαμάντο, για να μου πει ο κύριος από εδώ παίρνα έξω. Αν με ξαναδείς, φύρα μου. Μάνα σου είναι και σένα, ρε Γιάννη. Δεν είναι μόνο δικιά μου. Με τι να κάνει, τζαμπά, να βάλει κανένα θερμόμετρο. Και αν τη ανέβει κι άλλο, δώσει τη Μονστάντ, που στο σιρτάρι. Θα προσπαθήσω να έχω γυρίσει. Τι εννοεί δηλαδή, να αφήσω το επίγο να κάτσω με τη μάνα? Λοιπόν, μην με κούρτιζε πάλι. Ποιο την προσέχει τόσα χρόνια? Ποιο την έχει στον αποκατόρροφο, εσύ ή εγώ? Συμπερνά με την Τζούλια κάθε Κυριακή μεσημέρι και τρώμε η χαρούμενη οικογένεια. Λοιπόν, αγιέσαι με βραδιάτικα και εσύ που πήγαινε στη μαμά να έχει κάποιον κοντά της. Ένα μόνο μην μου πεις, Διαμάντο, ότι με κουβάλισες 3 ώρα τζάμπα. Εγώ δώρα μου του τόπο ότι τον τελειώνει χωρίς άλλη αναισθησία. Δεν σε κουβάλισα εγώ, αυτό σε κουβάλισε. Γυναίκα σου. Σήκω, κοπέλα μου, και φύγε, εντάξει. Γρήγορος. Αμέσως προσαρμόστηκες. Ήρθε η γυναίκα να ρωτήσει πώς πήγε η σειρά του αυτιού του άντρα. Ναι, και σε έκοψα πάνω που τη εξηγούσε, συγγνώμη. Αλλά ξέρεις, δεν φταίω να παρατάω τη μάνα μου με 40 πυρία του ακατέβατο μια εβδομάδα τώρα για να τρέχω 3 ώρα νυχτιάτικα. Μα χρειαζόταν και άλλη αναισθησία. Στο τσάκ τον τελείωσα. Τον τελείωσε ή όχι? Ναι, ένα τόσο ξέρει τι του έχω κάνει. Η Διαμάντο δεν ήταν εκεί να σου δείξει. Ποια? Κοίτα κάτι, όταν έχουμε εφημερία εδώ κανονίζουμε μεταξύ μας, ώστε να μην πρέπει. Μα δεν έχω εφημερία. Πες λοιπόν σε αυτόν τον νόμο να τα κανονίζει λίγο καλύτερα. Αν είναι ανάγκη να ερχόμαστε, όχι όμως τζάμπα. Και αν έχει καμιά πορεία γιατί, ρώτα τον ΟΣΠΕ από πότε έχουμε να πληρωθούμε εφημερία. Εφημερεύω. Ποιος? Εφημερεύω. Εγώ. Ρόμπα. Ρόμπα. Έλα, κύριε Κώστα μας. Ευτυχώς πήρε μπρος. Ωραία, πιάνω και σφιγμό. Μπράβο, κύριε Τσιμπίδη. Προϊσταμένη.
Ένα νωρό με ντοπαμίνη και καρδιολόγο. Μπράβο. 10 άριστα εγκεφαλονιά. Συγχαρητήρια. Φέρε εσύ το κλειδί. Ποιο κλειδί? Ξέρεις ποιο, το κλειδί του θαλάμου τώρα. Νοσοκομείο είναι εδώ, Δεσποινής Βάγια, όχι γήπεδο. Σκάσε! Θα μου κάνεις και μάθημα τι είναι εδώ και τι δεν είναι. Νταβατζή! Βάγια Κοντίος, αγάπη μου, τι κουβέντες είναι αυτές. Μέχρι κάτω ακούστηκες. Τι σου συνέβη? Τι να μου συμβεί, γιατρέ, ορίστε. Συγκρού το έχουν κάνει εδώ μέσα. Επιστημονικός πάντως, Βάγια μου, το σεξ καταπολεμά το άγχος θανάτου. Βράει στο διάλογο κι εσύ. Πρόλαβε τον δυστυχώς η απεινίδωση, πατέρα ελικόπτερ. Sorry, τζάμπα σε έφερε ο Λάζαρος. Πες του το κάτω να μην περιμένει νυχτιάτικα. Έχασε που έχασε. Ας πάει και αυτό σπίτι του να κοιμηθεί. Εγώ πάντως φωνάζω το 100 τώρα. Θα τελειώσει μια και καλή αυτή η ιστορία με αυτόν εδώ τον προαγωγό. Ναι, ναι. Τρέχα, μωρέ, αν την προλάβεις μην κάνει καμιά μαλακία. Στο μπαρ. Πού θες να μνω, Ερμανόλη? Καφέ έπινα. Με τον γιατρό. Αυτόν που ξέραψε. Τσιγάρο. Τι είναι? Τίποτα. Τι να μου πει. Μου την έπεσε. Χοντρά. Πολύ χοντρά. Σχεδόν με... Άι παράτα με τον αλήτη. Σπουτάνας. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Εδώ πέρα στη λαγούνα είναι προς το Τρίπασιο. Έκανε κάποια εργαλοκάρα με τον δρόμο και έχουμε μεγάλο... Καλημέρα σας. Το ημερολόγιο της Ασυλής Εφημερίας, κύριε Δευτικά. Κλείσε, Γουργουρή. Σου έχω πει, δεν μπορώ να σε βλέπω πολύ πριν. Μια στιγμή, Γουργουρή. Είναι γεμάτο. Έχει κόσμο, κύριε Δευτικά. Καλημέρα σας. Καλά. Κι εγώ πολύ καλά, ευχαριστώ. Πω, προβλήματα χθες η εφημερία σας. Αν το μάθουν οι δημοσιογράφοι θα την πληρώσουμε όλοι. Μπα. Βλέπω αποκτήσατε και ειδικευόμενο με προσόντα επιπειραμένου χειρουργού. Συγχαρητήρια. Και πάλι καλημέρα σας. Ακούω, ποιος. Ποιος σας είπε ότι ειδικευόμενος μπορείτε να κάνετε τέτοια επέμβαση? Μόνος σας. Χωρίς καν επίβλεψη επιμελητού. Ούτε καν αναισθησιολόγο. Θα μου πείτε και θα παραπενθεί στο πειθαρχικό. Αλλιώς θα παραπενθείτε εσείς. Ακούω. Δεν άκουσα τι μου είπατε. Κανείς δεν μου είπε, κύριε Διευθυντά. Μόνος μου το αποφάσισα. Σας παρακαλώ, αυτά τα συντροφικά έξω από την κλινική μου. Σας ρώτησα ποιος. Μόνος μου. Δεν θα επαναληφθώ. Θα επαναληφθεί. 40 χρόνια τώρα επαναλαμβάνεται. Να σας φέρω λίγο νερό. Να κάτσεις τα αυγά σου. Κάθομαι. Και να τα αφήσεις αυτά. Ακόμα δεν ήρθες. Αυτό ακριβώς του είδους η συντροφικότηση. Να καλύπτεται τη χοντρό. Η λυθιότητα του άλλου ευθύνεται για όλο τούτο εδώ το χάλι. Και κλείσε αυτό το διάολο. Διότι το να κάνεις το δύσκολο, αγαπητέ μου, είναι... Δύσκολο. Το εύκολο όμως είναι... Εύκολο.
Εύκολο. Ακατόρθωτο. Να χειρουργεί ο χειρούργος. Να κάνει αναισθησία ο αναισθησιολόγος. Εφημερία ο εφημερεύων. Κεφαλονιά δεν είπατε? Από την Κεφαλονιά λοιπόν μέχρι πάνω τον Εύρο και από την Αθήνα μέχρι την άλλη της Φικοφωλιά, κάτω την Κρήτη. Ένα είναι το ακατόρθωτο. Ποιο? 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 Το αυτονόητο. Άι μωρέ, κακό σκυλί, ψόφωνε ρε. Σου θέλει ο κόλος να προσφέρει στο ανθρώπινο είδος και αντί ένα ευχαριστώ, τα ακούς από πάνω. Αυτό είναι το εσύ. Κάτσε εδώ, άμα θες. Αντί να σου λέει sorry ο Θεοτόκης που πρώτη μέρα σε χωνεί πιναλόγκα, να σου ζητάει τώρα και τα ρέστα που έραψες επιτυχώς στο αυτί του Μπαντουβάκη. Επιτυχώς θα το δούμε. Και τι θες να κάνω δηλαδή? Ειδικότητα και δρόμο. Σιγά των μισθών που θα απολέσεις. Δρόμο πού? Στο Φάληρο. Βάζω λαιμόφερες. Αϊκάρα, αλλά δεν λέω αυτό. Λέω πως από ξενοδοχιάκι Γαμιστρώνας θα γίνει κλινική. Καλά δεν το είπες ότι το ξενοδοχιάκι φαλυρίζει. Στο Φάληρο τι θα κάνω? Γιατρούς είπα στους μετόχους θα τους προτείνω. Όχι χαβαλέδες. Συγγνώμη κύριε Ιρδάνη μου, αλλά δεν το πιάνω. Επειδή πρόκειται να ανοίξει κάποτε μια ιδιωτική κλινική στο Φάληρο, πρέπει εγώ σήμερα να βγάλω το τζιμπίδι από τη σπιναλόγκα. Δεν το εξήγησες. Μάτια, ντόκτορ. Έχει ο τζιμπίδης. Δύο. Αυτάκια. Άλλα δύο. Μπράβο. Άρα, ακούει και βλέπει. Τι βλέπει? Τη σπιναλόγκα. Μαλακίες λες. Τι λέω, τι κάνω, με ποιο μιλάω, ποιος με πήρε τηλέφωνο, αυτά βλέπει. Και την άλλη μέρα όλα αυτά τα βλέπω εγώ εδώ. Γραμμένα σε κολοφυλάδες, να πούμε. Το άρρωστο εσύ. Το εσύ που νοσεί. Κάνει και ποιματάκια ο αρχίδης. Ο τζιμπίδης. Ναι. Τον μπριζώνει μετά και οι άλλοι από πάνω, η Θεούσα, η Καρδιτσότησα, η Βάγια, να πούμε, και ορίστε. 10 μήνες εδώ μέσα, προσφέρθηκε χθες το Λελάκι να έρθει να μας ξεχαρμανιάσει λίγο όλο το θάλαμο και του ήρθε κόλπος, ρε. Βάγιες, μάγιες, επινιδωτές, πάρε και τα μπατσά από πάνω να μου. Είναι επικίνδυνος, δεν το καταλαβαίνετε? Ναι, είναι όμως και σε σκελετική έλξη και δεν μετακινείται. Τι σκελετική έλξη, μωρέ, τι λες τώρα? Εσάν σου το έχω πει, έτσι. Μόνος μου θα καθάρισω. Μαξιλαράκι στη μούρη και θα το βρεις το πρωί το τζιμπίδι κουφέτο. Ξυγμένη. Και εσείς μείνετε εδώ, στο εσύ, με 3 και 60 και να σας βρίζουν και οι φυλάδες από πάνω. Σιγά ρε κακομύριδες, μη δε βρω εγώ γιατρούς να προτείνω συμμετόχους. Δήθεν εξυπηρέτηση, μωρέ, πουλάει στους μετόχους. Ότι τόσους μήνες εδώ μέσα έχει γνωρίσει τους καλύτερους ορθοπαιδικούς, νοσηλευτές κτλ. Και ότι θα τους πείσει να πάνε όλοι μαζί στο ιδιωτικό στο Φάληρο. Να βάλει και 5 δεκάρες που έχει μαζέψει από τα κορίτσια του, μπας και μπει και αυτός μέτοχος κανένα 50% στο μπουρδελάκι. Α, σε μπουρδελάκι μόλις να πάμε να δουλέψουμε. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Πάμε, έφυγε. Ποιος, ο Τσιμπίδης? Ο Θεοτόκης. Βγάζω εγώ του Μπαντουβάκη λίγο τον επίδεσμο και βλέπεις αν του χωράψει αυτή η στραβά. Τι στραβά? Σωστά, ρε παιδί μου, αλλά στραβά, ξέρω εγώ το πάνω κάτω. Λάλησες, μωρέ. Άμα του τα ανοίξουμε τώρα, πάει, εμολύθηκε. Περιμένουμε ένα αναγκαστικό εβδομάδα μήνυμο. Να κλείσει πρώτα. Εβδομάδα? Και μετά τι λέω εγώ? Α, συγγνώμη, έραψε τα αυτιά ανάποδα. Στο Θεοτόκι. Ρε, στον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Θα ηρεμήσεις. Για χαρά, ηρέμος είμαι. Σκάσε, παιδάκι μου, λέμε. Στην πρώτη μου αναισθησία με το Θεοτόκι, ένα συντριπτικό μυρού, ένα σουβατζί από τα Γιάννενα. Δεν σου είπα τι έπαθα? Ναι, όχι, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Έβαζα στοίχημα ότι είχα υπολογίσει λάθος και του είχα βάλει τριπλάσια αναισθησία. Μέχρι να μου επανέλθει ο σοβατζής, 2 φορές λιποθύμησα. Τέζα εδώ στο χειρουργείο. Ανέστητη αναισθησιολόγος χωρίς πλάκα. Τι στοίχημα κάνεις όταν έχεις ράψει σωστά? Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Είσαι σίγουρος? Εγώ ναι. Εσύ? Παρακαλώ.
Αυτό κίζομαι. Μόνο Κάρισον του είπα. Του είπε κύριε καθηγητά να τον Ρουάν. Πάρ' το και θα με θυμηθείς. Και μόλις το είπα, έπεσε ξερός τον κίζομαι. Τίποτα άλλο. Τότε τι είναι. Τόπερμα σε διαμένει. Αυτά τα έδειξε το διευθυντή. Ναι, ναι. Ναι, μήπως δεν είναι 100% τόπερμα όμως. Σε παρακαλώ πολύ. Τι δεν θα την έσαι. Ελάβετε. Έλα, φύγαμε, φύγαμε. Με μαγκάβα στη τσοράβλα, τη λάβλα τη τσουβάβα, τσεμπουδίες, εγκαιρτάμε η καμερά. Σε παρακαλώ τώρα, τη δουλειά μου έκανα. Και γι' αυτό θα μυφτείς. Αβίβομαι. Κοίτα μωρέ με 360 που παίρνετε, με περιπέζεις. Κακορίκο. Ή δεν κατέβαζες να σε πληρώνουν ΕΠΑΕ. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Λάσκο, κοίτα κάτι, πρέπει επιγόντως να πάω το διευθυντή μου για ξωνική. Μία άλλη φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. Μπάγια, πού είναι τα παραπεμπτικά. Πρεσταμένη. Ορίστε το μπουφάν. Τι έγινε, Γιώργο? Τι έγινε, τι έχεις? Τι έγινε, πες μου. Γιώργο. Λέει, θα είναι παιδί τότε ήσουν ακόμα ειδικευόμενος. Αυτό θα πάω να πω στο πειθαρχικό. Το πήρα το φακελάκι, αλλά δεν πειράζει, αφήστε τον ειδικευόμενο ήταν. Αν πάει. Τι, δηλαδή μπορεί και αν μην πάει. It depends. Από τι? Από σένα. Δηλαδή. Αν συνεχίσει την κόντρα μαζί του, δεν θα πάει. Simple. Σας βρήκα χειρουργείο, κύριε Κωνσταντινίδη μου. Με 1000 βάσανα. Κατ' εξαίρεση. Θέλω όμως και εσύ να μου πεις. Νιώθεις καλά? Έτσι, μπράβο. Εσπινίστα Μπέλου. Ορίστε. Να είναι έτοιμη η κυρία Κωνσταντινίδη για χειρουργείο και μόλις πω υποκλεισμό ευπρεπισμού. Τι μάθαμε τώρα, ειδικευόμενε? Τα έσκασε η κόρη. Αετέ του Σουδάνου. Δεν σας κάνουν όλα τα άλλα, το ραμαζάνι σας αμάραμε. Ο αιματοκρίτης είναι καλός, το ζάχαρο πεσμένο, η πίεση... Δεν είμαι τυφλός. Πού πάτε πάλι? Είπατε κάτι, κυρία... Σαρλή, ναι. Πού πας, είπα. Στη δουλειά μου, αν μου επιτρέπετε. Ο γιατρός εδώ μας έχει πει ότι είμαστε έτοιμοι για χειρουργείο. Ο γιατρός, όχι ο διευθυντής. Και πότε δηλαδή σκοπεύει να μας πει ο διευθυντής? Πας, έρχεσαι, μας βλέπει, σε βλέπουμε. Χειρουργήθηκαν όλοι, άδειασε ο θάλαμος. Και εμείς εδώ, μπάσταγες. Πού έχουμε έρθει και πρώτοι? Ο επιμελητής από εδώ δεν σας είπε ότι τα χειρουργεία μας έχουν δουλειά. Για την κυρία Στέλλα απέναντι δεν έχουν? Με τι ασχολείστε, κυρία μου? Δουλεύω, δεν ασχολούμαι, κύριε. Δασκάλα. Ήρθα εγώ να σας πω πώς να διδάσκετε. Μπορείτε λοιπόν να μας αφήσετε και μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάνετε την τε, αυτό λέμε. Εκτός αν είναι αλήθεια ότι αν δεν κάνουμε εμείς πρώτα κάτι, δουλειά εδώ μέσα δεν γίνεται. Λοιπόν, Εσπινή Σταμπέλου. Να είναι έτοιμη για όταν σας πω.
Κύριε Οχενέμπα. Τι. Ορίστε, όχι τι. Γνωρίζετε, υποθέτω, να τοποθετείτε την κρανιακή έλξη Κράτσφιλντ. Γνωρίζουμε. Σκάσω, τι να κάνω. Να πω δηλαδή, δεν με κλείσει ταμείο. Είπατε κάτι, κύριε Σπυράτε. Ήρθαν οι εξετάσεις της Νίκολης από το Βελιγράδι. Τίποτα, δυστυχώς. Όπως ήταν το πόδι της εκεί. Οι ίδιες επιπλοκές. Και λίγο χειρότερες. Ελάτε, κυρία Σαρλή. Συνέχισες έτσι με αλακίες και θα δεις θα πάνε καταφέρει στο εκθαρχικό. Να το γαμημένο. Χέσε μας ρε Διονύση, 200 σελιδοδείκτες σας έχω. Τα βάζω και από μόνος μου τελικά σας. Γι' αυτό θα πάτε στο Λος Άντζελες. Είναι ειδική προσφορά για σας, γιατρέ. Μακάρι να προλάβαινα. Ποιοι είπες μιλάνε? Πού? Στο Λος Άντζελες δεν είναι, στο συνέδριο. Τι πού? Α, ναι, στο συνέδριο. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μαραντόνα, ο Τσε Γκεβάρα. Μα πού να ξέρω. Οι συνάδελφοί σας ποτέ δεν μας ρωτάνε τι ανακοινώσεις θα γίνουν, τι θα μιλήσουν και τέτοια. Ποιο ξενοδοχείο, πόσες μέρες και πόσα άτομα καλύπτουμε, ρωτάνε οι άνθρωποι. Σωστή. Ο κύριος Κολοκάσης ποτέ δεν μας έχει ρωτήσει. Άσχετα όμως με το συνέδριο, ό,τι και αν χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε. Τι να πρώτο χρειαστώ, ρε Νιόνιο. Εσείς ξέρετε. Ο διευθυντής μου πάντως μου είπε να σας πω ότι γνωρίζει, λέει, κόσμο και στο Πειθαρχικό και στον Ιατρικό Σύλλογο και στο Υπουργείο. Γνωρίζει τόσο κόσμο, ε? Τους πάντες. Τα συγχαρητήριά μου να πεις στο διευθυντή σου και σ' ανώτερα. Σου παραγγείλω καφέ. Ε, όχι, με περιμένει ο μυστήριος. Θα το τρίψω στη μούρη ένα περιστατικό στη Μασαλία. Απόψε, ε. Οι γνωστές γαλλικές μαλακίες. Στην Αμερική δεν τους ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Τους ακροτηριάζετε? Όταν πρώτα ο Θεός επιστρέψει ο διευθυντής σας, ακολουθήστε τον γαλλικό δρόμο. Δική μου πρόταση είναι να μην προχωρήσουμε στον ακροτηριασμό, όχι του κύριου Θεοτόκη. Όσο τον αναπληρώνω εγώ, θα κάνουμε αυτό που κάνουμε σε όλη τη γη. Χρόνος, κόστος θεραπείας, πιθανότητα ίασης και επιλέγουμε αντιμετώπιση. Πόσο καιρό κρατάει αυτή η κυρία, όπως την είπατε? Νίκολιτς. Και είναι και ξένη. Πόσο καιρό κρατάει το κρεβάτι? Κανείς σας δεν έχει ποτέ σκεφτεί γιατί έχει το χάλι της συμβεί την ορθοπαιδική. Συγγνώμη, αλλά από ιατρικής πλευράς δεν έχει κανένα χάλι. Εγώ ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν τους ταλαιπωρούμε άδικα τους ανθρώπους. Θα ζήσει και με ένα πόδι, κυρία. Μαλλιά, τι πρόσεχε! Πονάει η γυναίκα, δεν βλέπεις? Αγαπούλα, γι' αυτό σου λέω να το πάμε το κορίτσι στην Αμερική. Δικά μου τα έξοδα. Τι θες, ρε Ζορζέτα? Ε, τι θέλω, να γίνει καλά το πόδι της. Εγώ τι θέλω? Ναι, μήπως όμως στην Αμερική. Ωραία, πάρ' την και τράβα στην Αμερική και έλα μετά μου πεις τι της κάνανε. Γιατί φωνάς, τι του? Γιατί γαμιέμαι τόσο καιρό να της γλιτώσω το πόδι και γολούσα εγώ και σένα. Μια με τον ξάδερφό σου στα Φάρσαλα το χειροπράκτη, μια με τον μάγο στην Ταϊλάνδη τον Κουρού, τώρα μας έβγαλες και την Αμερική. Τι ανακατεύεσαι, γαμώ την καταδίκη μου? Ε, και ποιος θα ανακατευτεί? Της έμεινε κανένας άλλος. Μόνο το παιδί της έχει, το Στόγιαν. Και αυτό άμα το έχουμε μαζέψει εκεί σε κανένα στρατόπεδο του Ερυθρού. Στρατού. Σταυρού, σκάσε εσύ κεφάλα κάτω, Κυπρέα. Και κοίτα να μας βγάλετε από δομές σας έννοιας και έννοια σου, σου είπα. Εγώ δύο μοντέλες θα σας έχω σε σουίτα στο Χίλτον. Χίλτον, μην πέσουμε σε τίποτα γνωστούς, ε, Τζορτζ. Λίγο ακόμα. Το δάχτυλο. Προσπάθησε να το κουνήσεις. Έλα λίγο ακόμα. Το ξέρω ότι φωνάς.
Είναι καλό σημάδι αυτό. Είναι καλό, καλό να πονάς. Ναι, ναι. Καλό σημάδι να πονάς. Άμα προλάβει και βρει το παιδί της, αλλιώς τσάμπα την ταλαιπωρείς. Πες τη φίλη σου να σκάσει. Ουτσίνι το όνος το μόρατε. Οτσέτσιτε μινόγκα, κοτρέμπα. Για μόρα μνάτσι με γκοσένα. Στόιον. Μαρπουνάκια στο ξυπούλι το αγάπη μου. Θα μας παίξουν πάλι και το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Τέλεια. Εκτός κι αν θες να πω στον αδερφό μου να κάτσει κι αυτό σε ένα Πάσχα εδώ με τη μάνα. Να πάρουμε τα κλειδιά να πούμε εμείς στον Άγιο Λαβρέντη. Απομονωμένο στην άκρη είναι το σπίτι. Από το χωριό δεν μας βλέπει κανείς. Να γίνεσαι δηλαδή σε κόλλος με το μουρίκι να της γλιτώσει το πόδι και μετά να έρχεται η ίδια και να σου λέει «Γιατρέ κόφτο μου, γιατί πρέπει να πάω πίσω στη Σερβία να βρω το γιο μου, το Στόγιαν». Δεν τρελαίνεσαι? Αν όλη σου η ζωή είναι οι Άγιοι Πάντες, ναι, τρελαίνεσαι. Ενώ να τρέχεις στον Ξυπόλυτο και στον Άγιο Λαβρέντη σαν παντρεμένος μαλάκας, δεν τρελαίνεσαι. Παντρεμένος μαλάκας? Ναι. Sorry, γιατί μπερδεύτηκα λίγο. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Δηλαδή θέλω να πω, το πόδι δικό σου είναι. Ποιο πόδι είναι τώρα? Της Νίκολιτς. Όχι, να το δικό μου. Εγώ γι' αυτό μιλάω, για το δικό σου. Ναι. Τι θες δηλαδή, αγάπη μου, νυχτιάτικα? Ξυπόλυτο, να πάμε. Πάσχα στον Άγιο Λαβρέντη, να πάμε. Μόνο μη με τσιγκλάς άλλο. Είπαμε να μείνεις απόψε εδώ, πας και ηρεμήσουμε λίγο. Αν είναι να μου βάζεις κι άλλο πρέσο παραπάνω. Πράβο καλύτερα σπιτάκι σου, στην άρρωστη μανούλα σου, και άσε μας ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι με κυνηγάζει Γιώργο τότε κάθε βράδυ, ε? Αν είμαι εφημερία απόψε και αν θα μείνω και που ήσουνα και σε ψάχνα και... Αφού όλοι και όλα σ' ανοχλούμε, αγάπη μου. Τι Άγιοι Λαβρέντες και Ξυπόλυτοι και Παρμπουνάκια κάθομαι και λέω, η ηλίθεια. Πήγαινε εκεί σπιτάκι σου, φτιάξε μια ωραία μακαρονάδα και κάτσε εκεί μόνο σου να τη φας, να τον ευχαριστηθείς. Σε ξύπνησα. Χάλια, πώς να είμαι. Εσύ, γιατί κοιμάσαι? Πότε? Ξαφνικά σε πόνεσαι? Αφού είπαμε ρε πατέρα να μην τζράβεις εσύ τις ελιές. Ας τις φάει ο δάκος, γαμώτο μου. Τι λεφτά? Το μισθό μου να στο στείλω, πάνω τα βρωτάλω. Όχι, δεν παίρνω φακελάκι. Ένα τρελό κεφαλόλιδι, σήμερα στο φάω το κεφάλι μου. Ναι, ίδιο η μάνα μου. Γιατί δεν έρχεσαι εδώ να σου κάνω εγώ τζάμπα τις εξετάσεις? Κάτσε τότε στο νησί και πόναγε. Πόσα δηλαδή σου ζητάει για τις εξετάσεις το εργοστόλιο αυτή η βιοδιάγνω, όπως την είπες? Πόσα? Να φέρω και μια λυσίδα να το βάλουμε στο λαιμό. Ναι, και πώς έγινε έτσι? Τροχαίο, με κλεμμένο XT 5,5. Έπεσε? Έπεσε. Γλίστρησε και... Έπεσε, ε? Μήπως το γλιστρήσαμε? Όχι ρε, θα του λέγαμε το Αλβανό. Στοπ, άδεια και δίπλωμα σας παρακαλώ. Με 200 πήγαινες, είπα θα το σταμάταγες δηλαδή. Πούσε ρε κύριε Πάμπο μου. Τι θες ρε κρακ, τι με φωνάζεις τώρα, έχω δουλειά. Για δουλειά σε θέλω κι εγώ κύριε Πάμπο. Μου το αποζουρλάνε με το σκύλι, τον κρακ μου. Πάει. Όλο σκόνη στη μουσούδα του βάζουν στην υπηρεσία να μάθει, λέει, τις καινούργιες πρέζες. Τα παίξε το ζωή, άνισε τα. Τι θέλεις πάλι από τη ζωή μου, ρε κρακ? Χαρτί, κύριε Πάπο. Και άλλο χαρτί. Ρε, θα μας μπουζουριάσουν και τους δύο στο τέλος. Και άλλη αναρωτική θα πάρεις. Ποια αναρωτική? Το ανάποδο. Χαρτί που να λέω το πόδι μου είναι τζάμι. Κομπλέ. Δεν έχει πρόβλημα. Πάνε κάτι καινούργιο στην υπηρεσία να με βγάλουν γιο τα 4 να μου το πάρουν το ζώο. Να μου το φάνε το κρακ μου. Σου πτάνε τότε να πάει στον διάλογο το ψοφόσκυλο. Τρελό, κύριε Πάπο. Τα τροφιά του. Το φαΐ του, άλλος ένας μισθός, να τον χάσω, να τον πάρουν αυτοί. Έλα, τελείωνε. Το βλέπω, έχει σπασμούς άνθρωπος. Τι
θες να κάνω, να βγάλω φτερά να πετάξω. Γάζα, δώσ' μια γάζα. Δύο μονάδες αίμα. Ψαλίδι. Άλλη απολύνωση. Αιμορραγή, αιμορραγή πολύ. Αργεί το αίμα. Έλα, φέρ' το, φέρ' το. Αιμοστατική λαβίδα. Πώς είναι αιμοδυναμικά? Σταθεροποιείται. Ωραία. Η πίεση. Καλή. Τι πήγαμε να πέφτουμε. Εντάξει, φέρετε. Γάζα. Έλα, ηρέμησε. Λίγο ακόμα έχουμε. Βγήκες έξω. Έλα, έπα μέσα. Γιατί τα βλέπεις όλα τόσο μαύρα? Η ζωή έχει δύο πλευρές που λέγει και ο σχολεμένος ο γέρος μου. Την άσημη και την πολύ άσημη. Εσύ σε ποια νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Α, έχει και πιο άσχημη. Αν έχει, λέει. Το ποινικό σου δεν πήρε ένα βολή για να γίνει πρώτα το πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου? Πήρε. Αυτοί στο πειθαρχικό δεν είπαν ότι θα περιμένουν πρώτα να γυρίσει ο Θεοτόκης για να καταθέσει? Είπαν. Ναι. Και τι θα πάει να καταθέσει ο γέρος Ζούζης, να σε καταδικάσουν? Γι' αυτό ηρέμησε. Κι άσε τους τσαμπουκάδες με όλο τον κόσμο, το Μουρίκι, τη Ζορζέτα, τον Γκρακ, τη Δώρα. Και πες μου, ήντα νούμερο παπούτσι φορείς. 44,5. Είσαι και γκαντέμις γάμοντα. Σκάσε ρε κόμικα. Ήταν να μας κολλεί και suicide τώρα. Εδώ κοίτα, 36,78,500. Νεφρό. Νεφρό πωλείται λόγω αναχωρήσεως σε νησί. Τιμή λογική. In English please, of foreigners can understand. Πού να φύγουμε να πάμε ρε? Πού άλλο θα τα βρούμε αυτά? Τι λέμε τόσο καιρό? Γιατί νομίζεις δεν έχω φύγει ακόμα από τους Αγίους Πάντες? Έτσι τε. Άντε γεια σου. Εισαγωγή κύρα Δέσπο, δυστυχώς. Σου έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο ταξιτζής. Άσε με να πω πίσω στο Γιουργουτσάτη. Μια χαρά θα γίνει το πόδι μου. Θα μου το γερέψει ο Θεός. Αν δεν βάλει το χεράκι της επιστήμης, τι να σου κάνει ο Θεός? Είμαι μορφωμένος άνθρωπος. Τι εισαγωγή. Και δεν έχω τίποτε από όλα αυτά που μου γύρεψε ο κύριος Γιουργουρής. Ούτε χαρτιά, ούτε ουγά, ούτε λεφτά. Ευχαριστώ, κυρία. Τίποτε. Πίσω στην Αλβανία, μου είπε. Και ότι το νοσοκομείο δεν εφημερεύει. Και είμαι και. Τι ανασφάλιστη. Ανασφάλιστη. Δεν γίνεται τίποτα, μου είπε. Απαγορεύεται. Πού είναι αυτός ο κύριος Γουργουρής να μου τα πει και εμένα αυτά? Γουργουρής! Οι δυθικές. Δίνομαι. Σβέλτα, σβέλτα. Όταν το πατάς είπε σε πονάει, κύριε... Χίτος αδαμάντιος, χειροτρόφος. Όχι. Ξάφνομαι του κάνετε τσάφ. Στην πατούσα, κύριε Χειροχίτο. Απκάτε. Απκάτε, Πώς του λένε αυτό που έχω γιατρέ μου, να το πω και στον αγροτικό μας? Ποιο? Α! Άλγος πατούσης. Γάμο το κέρατό σου. Πού είναι ο Γιώργο? Εδώ είναι, έλα, έλα. Βρέθηκες εσύ, κύριε Χειροχίτο? Έτμος. Έτσι, μπράβο. Σάπλωσε τώρα εδώ να σε εξετάσει ο επιμελητής μου. Πόσο θα μου κοστίσει τώρα αυτό, γιατρέ μου? Ποιο? Α, τίποτα, τι να σου κοστίσει? Ό,τι νομίζεις δηλαδή, όχι για μένα. Να εδώ, για τον επιμελητή μου. Ποιον? Τσαπλώσε τώρα, Μπρουμίτα, και μη μιλάς. Πού είναι, δες άλλο Γουργουρής, να κάνω εδώ μια εισαγωγή? Ή άλλα μετά να πάρεις και την κυρία επίγον. Εδώ, τελευταίος του Μοϊκανό, να δεις πόσο επίγον είναι. Τι να σου κάνω, κύριε Δέσπο μου, από τα πιο σπάνια κατάγματα έχεις. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Θα περπατήσεις, αλλά με μπαστούνάκι. Λαχείο τράβηξες. Για πες μου το όνομα. Δέσπο. Γίκα. Γιουργουτσάτη. Ορίο Υπήρου.
Αλγό πατούσει, αυτό του είπατε. Γκουγκουρί. Επτά, θα φύγουμε. Όχι, θα σε περιμένω στη γωνία στη Δέλτα, παρατέτα. Τα έχω ετοιμάσει τα πράγματα. Και τα κλειδιά. Έλα, ρε Βασίλη, στο χειρουργείο είμαι. Δεν μπορώ τώρα. Κλείσε. Τι θα κάνει τώρα, ξέρει. Τρύπε. Ναι, αλλά τι τρύπε. Δύο. Ξέρει ότι χωρί το μουρί απαγορεύεται. Τηλεφώνησα από πάνω, Γκουγκουρί. Εισαγωγή μια γκρέα κάτι. Εκπαιδευτική μου είπε προχώραν και παράδεισαν. Ελληνικά μιλάω, όχι κυπριακά. Ελληνικά. Έλα. Πόσο βαθιέ θα τι κάνει τι τρύπε, σου είπε. Όχι, κάνε, είπε και έφυγε. Κάνε, αυτά έκανε στη Βοστόνη, το σουτάρουν και μαζί του. Γι' αυτό σε φώναξα. Πολύ νύχτα ψάχνω ίντερνετ βιβλία. Θέμα εμπειρία λέει παντού. Ναι, έτσι είναι. Να αγιαστούμε λίγο για να ξυπνήσει. Να κλείσω το αυτοδιάλειμμα. Τι έγινε ρε Μαρά, δεν κλείνουμε καμιά πόρτα. Ποιος θέλει θα μπαίνει στο χειρουργείο, γαμώτο μου. Γιάννα, Γιάννα. Αυτό λέω κι εγώ. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ. Εκπαιδευτική δεν είπατε. Εκπαιδευτική είναι για τους ειδικευόμενους. Όχι για τους επιμελητές. Οι επιμελητές καλό θα ήταν να μην κάνουν εισαγωγές χωρίς να με έχουν ενημερώσει. Ειδικά όταν η κλινική δεν εφημερεύει. Για την Κυριακή καλέτε. Επίγον. Και. Ποιο δεν είναι επίγον. Και είναι η οδηγία του διευθυντή μας για κατεξαίρεση εισαγωγές όταν το περιστατικό έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Αυτά όταν επιστρέψει. Εγώ ακολουθώ οδηγίες του διευθυντή μου. Και συλλέγετε διοικητικές ανακρίσεις. Έτσι φαίνεται. Έτσι ώστε όταν μαζέψω αρκετές να έχω να δώσω και σε εσάς κανένα δυο. Ναι. Σαν πιες. Ένα. Το ότι αναθέσατε κρανιακή έλξη Κράτσβιλτ σε ειδικευόμενο. Σουδανό. Και δύο. Ότι μετά τον αφήσατε και μόνο του στο χειρουργείο. Τι σου λέω το σύνορα, ρε Τζο, ήταν τόπο ορθοπαιδικός. Ναι. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. 8 η ώρα το πρωί έχουν meeting οι μέτοχοι. Τι τους λέω. Πείτε μου. Ουρά περιμένουν οι γιατροί. Θα έρθετε να δουλέψετε ή όχι. Πες του και τι έχεις υποσχεθεί στους μετόχους. Ποιότητα. Εγώ τι ποιότητα. Με σχέση με συγγενή ασθενούς, φακελάκι, παράνομη εισαγωγή και εκτός εφημερίας, εκρεμή πειθαρχικά, μπορεί και στέρηση αδείας. Πού να πάω. Εκεί που δεν τους απασχολούν τέτοιες μικρότητες. Αυτό σου εξηγεί το σύνορα ο άνθρωπος. Άστον αυτόν. Εσύ λέγε. Ναι. Ας σου βάλω ένα ουισκάκι. Λοιπόν. Επάνω θα είμαι στο Γκουργουρί. Αποφασίστε και πείτε μου. Εντάξει. Εσύ γιατί δεν πας. Πού να πάω, μωρέ. Σιγά που θα κάνω και κλινική. Τόσο καιρό το παλεύουν και τίποτα. Πού να πάω. Εκεί, στο ιδιωτικό νοσοκομείο που θα επανδρώσει με ιατρικό προσωπικό ο κύριος Ιορδάνης Τζόρνταν Μοσχολέας από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Είπε ο Ιπποκράτης.
Συγγνώμη. Σας ακούω. Σας είπα. Με τιμάει η πρότασή σας, δεν κολλάει όμως να γίνω εγώ αναπληρωτή σας και μετά εσείς να πάτε να καταθέσετε υπέρ μου στο πειθαρχικό. Δηλαδή θα γίνουμε. Γιατί? Καλός γιατρός δεν είσαι. Μπορεί και ο ικανότερος. Και εξάλλου, these are the rules of the game. Πώς το λέτε στα γαλλικά. Οι κανόνες του παιχνιδιού. Παίρνεις, δίνεις. Ναι, υπάρχει όμως και η γνώμη, η εκτίμηση ή όχι των άλλων απέναντί σου. Το αν δηλαδή. Ναι, ξέρω. Όμως αυτό το βιολί με τις εισαγωγές πρέπει να σταματήσει. Σας προειδοποίησα από τότε που εκείνη την κυρία Δέσπο θυμάστε. Αλλά εσείς το χαβά σας. Επίγον, ενδιαφέρον επιστημονικά περιστατικό κλπ. Κλπ. Κομμένα λοιπόν. Χωρίς την υπογραφή του διευθυντή δεν μπαίνει κανείς. Μα δεν γίνεται ακόμα διευθυντής σε αυτή την κλινική. Να προκηρυχθεί πρώτα η θέση, να υποβληθούν υποψηφιότητες, να γίνουν οι κρίσεις. Α, την ξέρεις καλά τη διαδικασία. Άρα σε ενδιαφέρει η καριέρα στο δημόσιο. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Ούτε εγώ. Αφού λοιπόν συμπίπτουμε, γιατί αρνείσαι τη συνεργασία. Δεν την αρνούμε. Προηγούνται όμως άλλοι. Ο κύριος Κολοκάης, ο συνάδελφος παραδείγματος χάρη, που και παλαιότερος και εμπειρότερος και καλύτερος γιατρός από μένα είναι. Εγώ εσάς ρωτάω, κύριε Σπυράτε. Και εγώ σας απαντώ. Ναι. Ναι, ρε, να του πω ναι και μετά να με έχει μια ζωή σκλάβο. Η δημόσια υγεία δεν διαλέξαμε να υπηρετήσουμε. Πάρε δώσε λοιπόν. Τι σου είπε. Σήμερα τώρα την καθιστάς όταν λείπει, αύριο καταθέτει και σε απαλλάσσει. Μεθαύριο σε κάνει και επίσημα αναπληρωτή, αντιμεθαύριο. Γράφει στον τάφο μου διευθυντή. Κάτσε τότε και πέθανε επιμελητή. Εσύ δηλαδή θα δεχόσουν, α. Ας μου το επρότεινε και θα έβλεπα. Αν μου το επρότεινε όμως, εσένα το επρότεινε. Κι εγώ ποιον αντιπρότεινα, ξέρεις. Χαίστηκα. Εγώ να δεις τι έπαθα για τώρα. Πόσο σου θέλω γι' αυτό? Ένα-ένα. Ένα. Λοιπόν, συνάδελφε Σπυράτε, το ζήτημα που τίθεσαι είναι επιπροσωπικού και εκτός ημερησίας διάταξης. Επιπροσωπικού είναι να μην έχει αναλάβει ακόμα διευθυντής και να ψάχνει κιόλας να διορίσει τον αναπληρωτή του. Επιπροσωπικού είναι να θέλει να κάνει μόνο αυτός τις αγωγές. Να αφήνει στο χειρουργείο μόνο του τον οχυρ. Τι τρέχει, ρε παιδιά. Όχι, τι τρέχει, ρε συνάδελφε. Δηλαδή, ο αναπληρωτής του Μουρίκη οι εισαγωγές και το ότι αφήνει τον Οχενέμπα μόνο του στο χειρουργείο, να το πρόβλημά σου. Πρόβλημά μου είναι, όχι και δικό σας. Έλα, βρε συνάδελφε. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Η ΕΔΕ για το φακελάκι. Έλα τώρα, που ζούμε. Ωραία. Και τι λέτε. Τι θέση παίρνουν οι εργαζόμενοι πάνω στην ΕΔΕ του συναδέλφου τους. Ρε παιδιά. Λοιπόν, η θέση μας είναι συγκεκριμένη και είναι ότι. Ωραία, όταν έρθει η ώρα του πειθαρχικού σου, θα έχουμε συγκεκριμένη θέση. Τώρα δηλαδή δεν έχετε θέση. Όχι, ρε συνάδελφε, Σπυράτε, δεν έχουμε. Και συγγνώμη δηλαδή. Αλλά εδώ προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με το ότι είμαστε απλήρωτοι από τα Χριστούγεννα. Αν εσύ νομίζεις ότι το πρόβλημά σου είναι πιο σοβαρό από αυτό, ορίστε το σώμα, βάλ το να το ψηφίσει. Πόσα. Πάμε παρακάτω. Δεν με λέγεις. Έτσι με τα παπούτσια πάνω στα τραπέζια ανεβαίνετε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Σουλτάνα μου, είναι ανεβαίνουμε στα τραπέζια, αλλά ούτε και κάνουμε τα γεμιστά σαν τα μούτρα μας. Τι είναι. Πες μου. Το πιπέρι. Το ρύζι έβρασε παραπάνω. Η σταφίδα. Το κουκουνάρι. Δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είναι ένα χάλιν που είναι μαζί. Άστο ρε Σουλτάν, τα καλύτερα γεμιστά είναι. Δεν έχει ξαναφάει τέτοια. Ούτε συγχωρημένη μάνα μου δεν τα κάνει τόσο καλά. Τώρα αλήθεια με λέγεις ή. Ή τι. Άλλους πέντε άμα είχαμε σαν και εσένα, δεν θα αφήσαγαν οι άγιοι πάντες, το ξέρεις. Τζέρι μου. Πάμε επιπλήρωση πραγματικών ευκαιριών. Να μου τώρα κάνεις το σταυρό σου, ε! Τι να κάνω, ρε Δέσπο. Ήρθες από το Γιωργουτσάτη φορτωμένη όλα αυτά και χωρίς μπαστούνι, αποκλείεται. Πάμε πάνω να το βγάλουμε φωτογραφία, θα μπει σε όλα τα ιατρικά περιοδικά του κόσμου. Τι το παράδι μου. Εσύ να βάλεις φωτογραφία. Σωστά λέει η κυρία Γκίκα. Πολύ καλά κάνατε, κυρία Γκίκα μου, και επιταφέρατε όλα αυτά.
Δεν είναι ντροπή να ευχαριστούμε τον γιατρό. Ντροπή. Ντροπή δικιά μου. Του έλεγα ο Θεός θα μου το γερέψει. Αλλά τώρα ξέρω ποιος μου φτιάξε το πόδι και λίγα του έφερα. Α, μπράβο. Στον κύριο Σπυράτο να τα πείτε αυτά. Ξέρεις ξανά. Άσε με τώρα. Έλα μαζί μου την ανάγκη. Άστα, κύριε Αγγίκα μου, θα του τα δώκω εγώ. Ο Θεός να σε έχει καλά, Λεβέντη. Hurry up, please, okay? This is just a disaster. Ow! How did it happen? I was shooting this freaking crazy Meta Vofeta commercial in Mykonos. What? Ah, ναι. Λοιπόν, well, it's not very serious, but you must have a surgery now, επιγόντως. And the only problem is that today our hospital is not... δεν εφημερεύουμε. It's not on duty? Yes. Oh, that's perfect. Because really, I'd rather not have surgery in Greece. Thank you. Let me ask you something, Miss Flagstaff from Phoenix. Αριζόνα. Όραντσος, πορτοκαλάδα θέλει. Τι είναι πάλι, Ραρετή, δεν τα πάμε. 80 χρονών ο άντρας σου δεν μπορεί να το χειρουργήσει, στο τέλος. Τι κόκαλο να το έχει μείνει. Έλα, κάνε λίγο παραπέρα. Καλέ, τι 80. Έτσι βάζουμε λιγουλάκι παραπάνω για να μας πιάνει ταυτόφορο στη λαϊκή. 50 είναι ο άνθρωπος. Στορκίζομαι, αλήθεια λέω. Oh my god, doctor, I told you I'm gonna go now, okay? Don't even think of it. And I told you it's urgent. It's a routine surgery for our hospital and you just have to trust us. No fucking way I'm gonna trust a Greek hospital, okay? Για να δούμε. No fucking way you never trust a Greek hospital. Μαρή, γιατί βγάζεις γλώσσα και νευριάζεις στο γιατρό, ε? World Medical Insurance, may I help you? Να εφημερέψουμε δηλαδή όλοι για να αποδείξει εσύ μιας Αμερικάνας ότι στην Ελλάδα έχουμε καλούς γιατρούς. Πρώτον, κακό στη φέρανε, δεν εφημερεύουμε. Δεύτερον, εμείς είναι ο διευθυντής. Μπες. Πες το πρόγραμμά της, το και του σου πει. Και τρίτον, έχω κανονίσει για το βράδυ. Με τον... Βασίλης. Και δεν μπορείς να βράδυ χωρίς τον Βασίλης. Ούτε μισό. Τι λες. Ναι. Σε ρώτησα πότε να τη φέρω. Ωραία, και σου απάντησα με υπογραφή πιανού. Με τη δική μου, εγώ θα την πληρώσω αν γίνει θέμα. Και τα σουβλάκια μου με ένα Γιώργο, ποιος θα μου τα πληρώσει. Πα. Έχεις αρχίσει και φέρνεις και εσύ σουβλάκια τώρα. Ναι, αραβώνες τραπεζώματα. Καταλαβαίνεις. Άντε με το καλό. Η ασφάλεια της θα τα πληρώσει. Αν ξένης ήταν απόδειξη. Και πώς είναι δηλαδή τα σουβλάκια σου, ρε τώρα. Τι έχει το μοντέλο σου, ρε Γιώργο. Επιπλεγμένο κάταγμα μυρίου τρίτου βαθμού. Ατριωράκι δηλαδή, στο νερό. Λοιπόν, τα δικά μου. Τη βοηθού. Έξτρα υλικά, υπερορία. Του Λάζαρου κάτω για να μου ανεβάσει η τέλεια. Όσα είναι, θα πληρώσω εγώ, εντάξει, ούτε αποδείξτε τίποτα. Ικανοποιημένη. Δεν μου φύγει, μου ρίξει, φέρε με τη φέρω. Μάλιστα, γιατρέ. Έχει εσένα λίγο ώρα. Λανιάρες είναι, όχι οξοτροπίου. Σε ψάχνουν κάτω, Λάζαρο. Πού θα γίνει το μυστήριο του γάμου? Ποιου? Του γάμου με τον Βασίλης. Στην πλατεία, στον Άγιο Λαβρέντη. Ναι. Φοβάμαι όμως, μωρέ, μήπως πιάσει καμιά βροχή. Θα μπείτε μέσα, στο τζάκι. Ναι, έχεις δίκιο. Πιο... οικογενειακά. Ναι. Δεν πας τώρα κάτω που έχει χαλάσει τον κόσμο. Δεν μας λες κι εσύ, ρε Δώρα, πώς θα καταφέρνεις πάντα και τα κάνεις τόσο σκατά. Μην πάω όμως, Βασίλης, και πίπες. Ναι, ωραία, δική μου είναι εδώ η υπογραφή. Εγώ όμως δεν έχω υπογράψει τη ζωή μου στο ποιητικό θανάτου. Ναι, μόνη της τα μπήκε. Θέλω να σου πω εγώ πώς μπήκε.
Μπλέχτηκε με όλα αυτά εδώ τα κολόχαρτα που μου στέλνουν κάθε τόσο για υπογραφή στο κηλικείο, στο θάλαμο, στο χειρουργείο, 3 ώρα το πρωί, ό,τι ώρα του καβλός του καθενός. Συγγνώμη, μαντάμ, πραγματικά συγγνώμη, μέσα στο γενικό χαμό μπήκε και το δικό σας. Κύριε, δεν μας αφορά καθόλου αν το νοσοκομείο σας είναι κάπως. Μας στείλατε και παραλίγο να θάψουμε λάθος γιαγιά, στο τσακ την προλάβαμε. Και τώρα μας λέτε ότι δεν ξέρετε ούτε καν που είναι η δική μας. Πού είναι η γιαγιά της κυρίας? Τι, εμένα ρωτάτε? Εγώ μία είχα, την έστειλα. Εντάξει, κι άλλη μία. Που τι? Που είναι Βουδαπέστη τώρα. Μπορεί να έχει φτάσει. Ίσως και να την έχουμε θάψει. Τι λέτε, κύριε Λάζαρε? Εμείς πληρώσαμε όσα μας είπατε. Σε εσάς, τον κύριο Μαμανέα, στον παπαελικόπτερο, όπως τον λέτε. Ό,τι είπατε. Δεσπότη, υδρύνο, φέρετρο, χοροδία, ορχιδέες, κονιάκ. Και μας στείλατε και παραλίγο να θάψουμε άλλη. Και τώρα μας λέτε ότι μπορεί να την έχουν θάψει στη Βουδαπέστη. Είστε τρελός. Και σκυλήσετε. Δεν σε πά. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θα μας φέρετε πίσω το πτώμα από τη Βουδαπέστη και εγώ θα ξαναπληρώσω όλα τα έξοδα από την αρχή. Ναι, εγώ γι' αυτό λέω. Τώρα τι να σας πω, άμα επιμένετε να την θάψετε εδώ. Εγώ δεν ξέρω, ο γιατρός εδώ είναι, ρωτήστε τον. Το ρωτάμε τόση ώρα, αλλά δεν απαντάει. Σας ακούμε, κύριε. Πώς λέγεστε? Ιορδανίδου, δημοσιογράφος. Πώς λέγεστε, γιατρέ? Α, έτσι. Τι σκέφτεστε και ξανασκέφτεστε, γιατρέ? Είναι απλή και συγκεκριμένη η καταγγελία της συναδέλφου Ιορδανίδη. Πώς μπερδεύτηκαν τα δύο πτώματα? Ναι, πείτε όμως κάτι. Δεν είναι ιδιοκτησία σας το δημόσιο νοσοκομείο. Λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου είναι. Κάποιος έχει την υποχρέωση στην ενημέρωσή του. Γουργουρή, δεν είπε στη Δεσποινίδα ότι δεν επιτρέπω κάμερες στην κλινική μου? Κύριε Χατζηιωάννου, θα έρθετε στο επισκεπτήριο ή έχετε κάτι σημαντικότερο να κάνετε? Ευχαριστώ. Χατζη, πώς τον είπε? Χατζηιωάννου. Λάπτοπ, πες τον διευθυντή σου. Ο Σπυράτος πες του τρελάθια και δεν θέλει ούτε συνέδρια, ούτε Λος Άντζελες, ούτε να μιλήσει στο πειταρχικό, ούτε δικηγόρος για το ποινικό του τίποτα. 10 λάπτοπ θέλει. Να το πω, αλλά δεν είναι κάπως. Είναι. Και άμα το πω και μου πει, δηλαδή, ρε Διονύση, η ιδιωτική εταιρεία θα εξυγχρονίσει το χάος του δημοσίου, τι όταν πω? Θα του πει στην ιδιωτική μας εταιρεία αφεντικό ποιος την εξυγχρόνησε. Ε. Ναι. Ποιος σας χρυσώνει τόσα χρόνια? Πού το δω το χάος? Δεν ξέρω τώρα, να μην με απολύσει κιόλας. Ο Σπυράτος θα πει στο λέω, όχι εσύ. Άμα θέλει να συνεχίσει να βάζω εδώ τα υλικά σας. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Εντάξει. Λογιστικά πώς θα το περάσουμε? Ρε, τις γκόμενες των γιατρών στο Λος Άντζελες, πώς τις περνάτε? Επιστημονική συνεργασία. Έτσι κι αυτό. Και για να μην τα πάρει ο διευθυντής και την πληρώσει, εσύ πες του ότι ο Σπυράτος δεν βρήκε δικηγόρο και θα χρειαστεί το δικό σας. Το καλύτερο έχουμε. Ποτέ δεν έχει καταδικαστεί γιατρός μας. Μπράβο, Διονύση, λεβεντιά. Σκάτα, είχα πάρει έναν ώρα από το βάπορ, είπε στο διαδρόμιο. Καλσόν, ένα νερό. Είπες κάτι? Μισό-μισό, έχει παγωμένο. Πήγαινε, πήγαινε σ' άλλο και έλα όταν αδειάσεις. Μήρε, μαρπατέρα. Τι έκανε, ένα νερό του ζήτησα. Ανέβηκε στις ελιές να κρεμάσει τις παγίδες. Όχι, θα βίζαμε τις δερμάτιο δάκρυς. Εγώ πάντως δεν σε χειρουργώ. Τι, κουλάσε. Για τους άλλους όχι, για σένα ναι. Σπάς αρχίδιες, ίδιος η μάνα σου. Θα τρέμουν τα χέρια μου αν χειρουργήσεις τον πατέρα μου, το καταλαβαίνεις? Δεν πειράζει, καλύτερος από μένα θα σε χειρουργήσει. Καλύτερος από σένα? Καλά είσαι εδώ. Όχι αγριάζει εμένα, βρισκώ εδώ πάνω. Τα μάνα κατά κύριε, κατά... Πώς πάει παρακάτω? Κατά γιο και δικατέρα. Έτσι ακριβώς. Πρώτο νερό τώρα και ασμαλακίες. Τον βρήκαμε τον Τζόγλανο. Τι, τσάμπα τις έχουμε τόσες γνωριμίες στην Αρχιεπισκοπή και στο Αλλοδαπών. Γιαγιά με λέει το πουλάκι μου. Τι να κάνω, τα έφερε έτσι η ζωή που η Ζορζέτα έγινε απευθείας γιαγιά. Γλίτωσα το Λούκι μαμά, εμβόλια, σχολεία, μαλακίες. Θα έρθει λέει το πουλάκι μου κάτω σε εμάς να σπουδάσει. Τα καλύτερα πανεπιστήμια του λέω έχουμε. Τους καλύτερους γιατρούς. Γελάς? Γιατί, ψέματα λέω. Σένεις να μας κάνετε και τις δύο. Και πες και στον άλλο το Σκατοκυπρέο ότι και η Ζορζέτα δεν ξεχνά. Και άμα δεν θέλει Χίλτον, μην τον αναγνωρίσουν τρομάρα του, να σας τις φέρω τις μοντέλες στο νοσοκομείο.
Κοπενούτσια, Μπουκαράκα, Σνιτακά, Κράτα τα σνόγια, Τρακά, Ρεκού. Εφού, Κανότνισο, Παρασνιτακ. Βάζω την 28άρα. Αιτέ μου, εσύ. Για τα κρατώ, Παρασνιτά, Λες να βούσνια τα καπού, Κακ νησα πρόκα σνιτάτ. Αρουνία τσουκουριάς, Βούκες νι τούκα νι τα βάκ. Το είδες γέρο αυτό, δες και το τώρα. Μαρούς νι πρόδα, Για τα κραστούι νι το βασά, Γεστή παρούζελ ουε κούκ, Ζεύου τνι πάκ. Να και τούτο. Το είδες, τα βλέπεις. Έρνος με φάει, έβαζε το προσλήτευο, μάγια σιγή. Ακούει και όραση, σε αυτόν τα χρωστάω. Και τα αυτή μου κόλλησε, αλλά και τα μάτια μου άνοιξε εκείνη την ημέρα. Ψέματα λέω, γιατρέ. Πες της τα. Μπαταρισμένος εγώ στο θάλαμο με κομμένο τα αυτή και αυτή να πάει στο γραφείο του την πέσει και μετά να έρθει να τον κατηγορήσει που στάθηκε λεβεντιά. Μέσω σε ντεκνέ. Από εκείνη και την ημέρα μου μπήκανε ψήλη στα αυτιά. Και πριν τρεις μήνες την εσκόλασα. Ούτε δεν είναι αργά. Γι' αυτό και ένα αρνί θα είναι για την πάρτι σου στο γάμο μας. Τώρα τι να σου πω, κύριε Παντουβάκη μου. Τι απιστήματα θα μου πεις. Εγώ ήρθα να σου πω. Την έβαλα και μου τα ξέρασε όλα. Και επειδή ο Μανώτης δεν θέλει να το έχει κρίμα ότι άξιος άνθρωπος, γιατρός που τον έσωσε κιόλας τραβιέται εξαιτίας μου, ήρθα να σε καλέσω στο γάμο, αλλά και να σου δώσω και γραπτώ σε όλα. Με τον Ι και με το Σίγμα, τι έγινε με την κυρία Σίλκα και το Φακελάκι. Απάς να τους τα τρίψει τη μούρη εκεί στα πειθαρχικά και στα δικαστήρια που σε τραβάνε. Όλοι κατηγοράνε τους γιατροί και εσείς είσαστε παλικάρια ανώτερα και από ελόγου μας. Είπαμε να με αντιπαθείς, αλλά όχι και έτσι. Ο πατέρας σου είναι ισχύο και να μην χειρουργείο διευθυντής. Τροπή. Χειρουργό. Με πιστεύεις εμένα ή όχι? Αυτός μου πρότεινες να με αναπληρώνει. Όχι στο χειρουργείο θα ξαναπατήσει. Ούτε ξέρω από το νοσοκομείο θα ξαναπεράσει. Τέλειωσε. It took all the strain I had not to fall apart. Heart mended pieces of my broken heart. Και γαμώ τα γερά κόκαλα είσαστε κεφαλονίτες. Λεβεντιά ο Σπυράγγελος. Με το μουρίκι ρε, τι θα γίνει τώρα? Απά να του πεις ένα big, big thanks. Thanks η Ζορζέτα. Thanks ο Μπαντουβάκη. Thanks και εσύ. Τι έγινε σήμερα? Thanksgiving Day, George. Η ημέρα που επερίμενα να ξεκολλήσω επιτέλους από εδώ μέσα. Ο Θεός σας έστειλε. Και εσένα και το Σπυράγγελο και το μουρίκι και όλους. Απάνω που με θεωρούσε από εκεί ψηλά ο σχολεμένος ο γέρος μου που εμπρόλαβε να με δει γιατρό. Να κάνω παπάδες για τον πατέρα του φίλου μου. Να έρθει μέσα ο Μουρίκης να με κάνει στην πάντα με να λάβει, λέει αυτός, και να αρχίσει τις Αμερικανιές του. Πίσω ο φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. And I spend all so many nights. Ρε, πάνω που ξέπλεξα εγώ με τον Παντουβάκη και το Φακελάκι, πήγες και έπλεξες εσύ με τον Μουρίκη. Δεν έπλεξα, Τζορτζ. Ξέπλεξα. Και με τον Μουρίκη. Και με το σχολεμένο το γέρο μου που είδε επιτέλους τη γιατροδάρα γίνει ο γιος του, και με το δικό σου γέρο που του έκανα ένα ποδάρι σένιο, και με τη μαρτυρική μεγαλώνησα που πλάκωσα και εγώ έναν Αμερικάνο, και με τους Άγιους Πάντες και με τα πάντα, και σε κάναν κερατά εγχρωστό πια, σε ένα μόνο, τον Πάμπο, τον κύριο Πάμπο Κολοκάση, που μετά από 20 χρόνια θέλει να πίνει το ρημάδι τον καφέ του σε Φλιτζάνι. Το ξεπλαστικό. I've got all my love to give. I've got all my love to give. I've got all my love to give.
Εντάξει, αθώος συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχω έξω τον Ξινιάδο. Τι ποιον? Τον Ξινιάδο. Δεν πρέπει να φέρει τον μέσα. Είναι κομμάτια. Τώρα σε παρακαλώ, άνθρωπε μου. Έλα που σε λέω. Τον άφησα πίσω στη ράμπα. Δεν μπορούσα να τον εφέρω. Τι θες και σε ρεγουλούρι. Ναι, τι. Τι να βάλω. Πώς λέει τα δεσπινές μου. Αθανάσιος Μπασουλάκης. Άρεν. Άρεν πάει σε αντρικό θάλαμο. Δεν ξέρω, ας πάει. Άδειο κρεβάτι έχει μόνο στη σπίνα λόγια. Και τι θες να κάνω τώρα, ρεγουλούρι. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως νίκω τη χείρα μου. Έλα. Ναι, τι είναι αυτό. Ο Ξινιάδος. Κομμάτια, δεν σε είπα. Και πώς. Συγνωρία. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. Το κατεβάζω Αθήνα, στη σύνοδο. Κατουργέμαι, με λέει. Φρενάρω. Ανοίγει την πόρτα από τα αριστερά. Πάει. Φρέναρε το τριαξονικό, αλλά πού. Και εδώ τι. Λοιπόν. Δώσε εδώ, μωρή μαλάκα, να σου δείξω εγώ πώς βρίσκουν φλέβα. Δώσε εδώ. Το τσιγάρο, κύριε, και ξαπλώστε. Άντε, ρε, γαμίς. Μίλα καλά, πέτα το τσιγάρο και κάτσε να σου βγάλω τη φανέλα. Αυτή εδώ τη φανέλα δεν μου τη βγάζει κανείς. Θες τώρα να σου κάνω ξυλοκαΐνη να μην πονέσεις ή όχι. Ξυλοκαΐνη. Εντάξει. Καθιστός όμως να βλέπω, μην κάνεις καμιά γέλα. Να σου πω, φιλέ, ή κάνεις αυτό που σου λέω ή δρόμο. Δεν θα έχεις, γιατρέ, εδώ, έχω ένα πρόβλημα. Τι έχεις. Καθιστός είπα, αλλιώς σου κόβω τα αρχίδια και στα δίνω να τα βάς, καταλαβες. Είδα ότι δεν επιτρέπω κάμερες στην κλινική μου. Κύριε Χατζηγιωάννου, θα έρθετε στο επισκεπτήριο ή έχετε κάτι σημαντικότερο να κάνετε. Πρώτον, δεν λέγεται Χατζηγιωάννου, αλλά Σπυράτος. Δεύτερον, εξαιτίας του ετάφη άλλος άνθρωπος αντί άλλου. Τρίτον, το τηλέφωνο του βρέθηκε στην ατζέντα της προαγωγού Ζορζέτα Καπέτσι. Και τέταρτον, όπως μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι σύνηθες γιατροί να εφοδιάζουν τα θύματα του τράφικινγκ όπως η Μπλάνκα Νίκολιτς.
με πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα στη χώρα μας δήθεν για ιατρική παρακολούθηση. Ναι, ο γιος σου τα κάνω όλα αυτά. Άσε μας, πατέρα. Τι θα κάνω? Θα πάω τώρα εκεί, επί τόπου, να μου τα πούν και εμένα αυτά. Τίποτα δεν είναι, τίποτα. Καταγματάκια, θα δεις, μη φοβάσαι. Σε δύο λεπτά είναι εδώ και ο Μουρίκης. Τον ειδοποίησαν και έρχεται. Δεν πας αυτό. Δεν πας αυτό. Πας αυτό. Είμαι στο πάθο. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, ρε Γιώργο. Θα με απολύσει. Δεν τον ξέρεις τι καθήκη είναι. Καλά, εντάξει. Δεν γαμιέται και ο Μουρίκης. Στην υγειά σου. Που το είχα πει, πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα, ενώ θα το φας το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Όλα τα σπασες. Ή άφησες και τίποτα όρθιο. Εσύ. Με τοπική, με το ελληνικό δημόσιο. Πού πας? Γιατί ήρθες εδώ, δεν εφημερεύουν οι Άγιοι Πάντες? Εφημερεύουν. Εφημερεύεται. Και ήρθες εδώ να χειρουργηθείς. Γιατί? Θα είμαι χειρουργός ο Μουρίκης. Γιατί, τι έχει ο άνθρωπος? Χειρουργός εξ Αμερικής είναι. Πάλι μαλακίες λες. Δεν είναι εδώ η καλύτερη γιατρή, εκεί σε εσάς είναι. Να σε καλά. Όχι, δεν είναι compliment. Ανοίξες, έχουν δει τα ματάκια με το μέσα. Εδώ άλλα καλά έχουμε. Είδες είσοδο. Αυτό εδώ. Το είδες. Την Ανούλα μας από εδώ την εγνώρισες. Τι χρεώνω από υλικά, γιατρέ? Τίποτα δεν θα χρεώσεις. Τα χεράκια μου εμένα κάνουν τα μαγικά. Με αυτά τα κάνω όλα. Το ξέρεις. Δεν θα χρεώσεις κανένα υλικό. Κι αν σου πούνε τίποτα κανένας μέτοχος, πες το, με πάρει τηλέφωνο. Θα το εξηγήσω. Είσαι ακόμα τόσο δύσκολη. Πιο δύσκολη. Αμάν, τρέχα τώρα. Τι έγινε, πέθανα. Βλάζει πολύ. Βαρέθηκα, σας πιάνω. Thank you.